Με τι σας ξεκινάμε, ε? Τι είναι αυτό που ακούμε? Είναι η One Direction! Ναι, είναι! Και ξέρουμε ότι τους αγαπάτε πολύ. Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Homemade. Καλή Παρασκευή να έχουμε όλοι. Τελευταία Παρασκευή του Μάρτη, μιας που τη Δευτέρα, όταν θα τα ξαναπούμε, θα λέμε μόνο ψέματα γιατί θα είναι 1η Απριλιά. Ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω τα ευχαριστώ μου στη Λίζα Ματσάκη, που είναι fan του MAD πάρα πολλά χρόνια και guest δημοσιογράφος στο tralala.gr, που είχε πάρει κάτι. Πώς τα λέμε αυτά. Υφάσματα, είχε πάρει κάτι υφάσματα το κέντρο της Αθήνας και η γιαγιά της Ράβη και αποφάσισε να μας φτιάξει αυτό το μαξιλαράκι και μας το έφερε χθες εδώ η Λίζα και θα είναι πια μέρος του σκηνικού. Αν θέλετε κι εσείς να στείλετε το δώρο σας, μπορείτε όπως αποστείλετε στη διεύθυνση. Όχι, δεν είμαι τσίπισσα καθόλου. Απλά να, ορίστε, εδώ ένας άνθρωπος έβαλε ένα κομματάκι στο σκηνικό μας. Μόνο αυτό. Ένα λιθαράκι, ένα μαξιλαράκι για την ακρίβεια. Λοιπόν, εδώ παιδιά, σήμερα που βρεθήκαμε όλοι εδώ παρέα, θα συζητήσουμε το εξής. Και είναι και το καυτό ερώτημα πατάτα που ήδη σας έχω θέσει στο Twitter. Είμαστε ζωντανά και μπορούμε να επικοινωνούμε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μας κάνετε mention στο Homemade Mad TV και μας απαντάτε. Ποιος τραγουδιστής, κατά τη γνώμη σας, έκανε το καλύτερο guest σε τηλεοπτική σειρά ever, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που το έχουν δοκιμάσει. Την έμπνευση για το συγκεκριμένο θέμα την έδωσε η Taylor Swift. Και μετά ο Μαυροκεφαλίδης που είδε την είδηση ο Δημήτρης. Γιατί η Taylor Swift, μπείτε να δούμε, να τσεκάρουμε μαζί την είδηση, να βλέπουμε και την Taylor που μόλις έχει κερδίσει ένα Grammy. Η Taylor Swift θα εμφανιστεί παρέα με τη Zooey Deschanel. Η Zooey Deschanel είναι αυτή πολύ γλυκούλα ηθοποιός, σίγουρα χαμένη αδερφή της Katy Perry, αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Θα εμφανιστεί τέλος πάντων στην σειρά New Girl που παίζει με πάρα πολύ επιτυχία η Zooey. Και θα κάνουν μαζί το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν που θα κλείσει το Μάιο του. Το Μάιο που μας έρχεται στις 14. Η Swift, επίσης διαβάζω, είχε εμφανιστεί στο Valentine's Day, τότε που τα είχε με τον Taylor Lautner, και ήταν Taylor και Taylor, είχαν εμφανιστεί στο Valentine's Day μαζί και είχε κάνει και ένα guest στο CSI το 2009. Τώρα όμως θα παίξει με την Zooey και αυτό μας έδωσε έμπνευση για να δούμε ποιοι άλλοι έχουν κάνει όμορφα guest και έχουμε βρει εδώ μια λίστα με τα πιο... Σας έδειξα μόλις την κορυφή. Εντάξει, τραγικό. Τραγικός ο Δημήτρης. Αυτό, εκεί θα καταρρίξω, τον τραγικό Δημήτρη. Είναι αυτά εδώ, αυτά είναι, αυτή είναι η λίστα που θέλουμε. Τα καλύτερα guest που έχουν γίνει. Αφού έχει εδώ πέρα link, βρε αγοράκι μου καλό. Για να το δούμε σε full screen. Άκου τώρα. Έχουμε λοιπόν εδώ τα καλύτερα guest που έχουν γίνει ποτέ και με αυτά θα ασχοληθούμε αρχικώς. Θα μιλήσουμε για το εξωτερικό, αλλά μετά θα το κάνουμε και πιο domestic. Στο νούμερο 10, λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ήταν μια εμφάνιση που περιμέναμε πολύ καιρό εμείς οι άνθρωποι της pop κουλτούρας. Γιατί εγώ δεν είμαι πάρα πολύ fan της Britney Spears, δηλαδή είμαι, αλλά δεν πεθαίνω κιόλας. Και είμαι όμως fan της pop κουλτούρας και έτσι περιμέναμε πότε θα κάνει η Britney Spears ένα καμίο, μια εμφάνιση κάπου. Και την έκανε αυτή την εμφάνιση και έκανε πάταγο στο Glee, αν θυμάστε καλά, τότε που της είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα για το Me Against the Music και είχαν κάνει το βίντεο κλιπ του Toxic εδώ. And your breath smells really good. So does yours. And you know why? Because this is a fantasy. Η fake Britney είναι καλύτερη από την ίδια, έχεις δει και αυτό το μικρούλι. Να σου πω, επειδή δεν το είδαμε σε full screen, βρε αγόρι μου. Αυτό είναι το ίδιο λινκάκι εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε με τη θέση νούμερο 9. Ο Brad Pitt εμφανίστηκε στην σειρά Φιλαράκια. Πασίγνωστη σειρά, δεν χρειαζόταν τον Brad Pitt για να κάνει ιδιαίτερο μπούγιο. Την έκανε και από μόνη τη σειρά αυτή το μπούγιο τη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένας Brad Pitt ποτέ δεν περισσεύει. Δηλαδή, άμα έχεις Brad Pitt, βάζεις Brad Pitt. Ξανά και ξανά, δεν έχεις πρόβλημα. Για να δούμε λίγο Brad Pitt and Friends. 18 δευτερόλεπτα όλα κιόλα. I'm sorry, what? I said it was typical. Typical of you. Rachel Green, Queen Rachel, does whatever she wants in little Rachel land. Αχ, μωρέ, ξέρετε, θυμάστε τότε ο Brad Pitt υποτίθεται ότι στη σειρά έκραζε τη Ρέιτσελ γιατί την ήξερε από παλιά και η Ρέιτσελ ήταν σε κάπως ψιλομύτα και δεν συμμαζεύεται και τότε ήταν παντρεμένη, παιδιά. Και τώρα θέλω λίγο χρόνο να κλάψω που αυτή η σχέση έληξε έτσι επειδή η Αντζελίνα Τζολί έβαλε την ουρίτσα της και τους κατέστρεψε. Γιατί αυτή είναι η σκέψη μου για αυτό το ζευγάρι και θα είναι για πάντα. Θα έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κακομοίρα την Τζένιφερ Άνιστον και σαν σκύλα και χάρβι μαζί την Αντζελίνα Τζολί που πήγε και τσέκλεψε τον Brad Pitt.
Και το ίδιο θα σκέφτεται και η Άρνιστον, φυσικά. Και στεναχωριέμαι. Θα περάσω στο νούμερο 7. Θα αντιπαρέρθω αυτές τις στεναχώριες. Και θα περάσω, όχι στο 7, να περάσω στο 8. Γιατί να επιδείξουμε το 8. Το 8 είναι μια χαρά. Ο Bob Dylan βρέθηκε στην σειρά Dharma and Greg. Ήταν ένα παλιό sitcom, το οποίο, εντάξει, μην με ρωτάτε περισσότερα, δεν το είχα δει και ποτέ μου. Το 1999 έγινε αυτό και θα δούμε λίγο Bob Dylan στο Dharma and Greg. Αυτή τώρα αν είναι η Dharma ή ο Greg δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι η Dharma. Ποια είναι ο Bob Dylan? Αυτή ήταν εσύ που ξέρεις από όλα, παίζει λίγο τώρα. Τάχα μου δείχνει. Αυτό ήταν. Κάτι έπαιξε λίγο κιθάρα. Παιδί έγινε αυτή η κιθάρα που κρατάει Bob Dylan, ναι. Σχεδόν άσχημη μπορεί να τη χαρακτηρίζει. Αλλά, ποιος νοιάζεται για τη δική μου νόμη. Θα μιλήσει και καθόλου, θα κάνει και λίγο πρόζα. Για να δω. Ποιος είναι? Ο παππούς είναι για ακόμα. Πώς πήγε? Yeah. Όπα. Αυτή σας αρέσει δηλαδή. Ναι, είναι ωραία. Εντάξει. Γιατί όχι. Και θα πούμε και το νούμερο 7 για να περάσουμε στο επόμενο. Break. Boy George on the A-Team. Ο καταπληκτικός Boy George βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς A-Team. Αυτό πρέπει να έγινε περίπου το 1972. Εντάξει, είναι γύρω στο 80. Είναι τότε που εμείς βλέπαμε το High Rock εδώ στην Ελλάδα. Αυτή βλέπαμε. Βάλε όμως βρε λίγο, γιατί δεν θα δούμε καθόλου Boy George. Άσε πιο μπροστά να το πάω ξανά. Βλέπουμε το τρέιλερ για το επεισόδιο που έπαιζε ο Boy George. Το καλύτερο κομμάτι στην ιστορία των κομματιών. Με ξενέρωσες. Θυμάστε που είχαν μπει στο σπίτι του Boy George και δεν ξέρανε από πού να περιμαζέψουν τα ναρκωτικά, Ήταν πραγματικά, έλειωνε το σπίτι, από ναρκωτικά τριγύρω, δεν βαριέσαι. Νούμερο 10 με νούμερο 7 προλάβαμε να δούμε τώρα. Πάμε σε break και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τι μας έχετε απαντήσει εσείς στο Twitter. Ποιο ήταν το καλύτερο guest τραγουδιστή σε σειρά και θα ολοκληρώσουμε με αυτή την λίστα και μετά θα περάσουμε στο ελληνικό κομμάτι αυτής της εκπομπής που θα είναι και το καλύτερο. Αχ, μου άρεσε αυτό το κομμάτι, δυνάμωσε το λίγο. Όταν έπαιξα το TEDx IUB μουσική, μόνο για τους TEDxers, το έπαιξα αυτό το κομμάτι. Βάλε λίγο ξανά. The Pierce is there. You'll be mine. Μετρήσω καλά και κάνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητάμε για ξέχαστα καμία σε διάσημες σειρές, όπως διαβάζω και στον τίτλο. Έχω μπλεχτεί εδώ με την μπλούζα μου, την κατά τα άλλα υπέροχη μπλούζα μου. Αλλά να δούμε τι μας έχετε πει στο Twitter. Είμαστε ζωντανή εκπομπή και μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ναι, μπορείτε, ναι. Και να ξεκινήσουμε με την Ερμιόνη, που λέει «Μαζό και ο Justin στο CSI Las Vegas και μας έχει βάλει και YouTube link και αφού μας το έχει βάλει το YouTube link, θα το δούμε, παιδιά». Μαζονάκι στο Μίλα μου βρώμικα. Κάτσε, δεν έχει εδώ πέρα ήχο όμως. Κρίμα. Δεν θα είναι με βρισκές, αφού είναι σειρά στην τηλεόραση. Η καρδιά μου κάθε βράδυ, κάθε δυσκύπος, είναι για να σου χάδι, κάθε χτύπος στην καρδιά μου. Είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου. Όπως είπα. Κάσε ρε σου λέω. Πού το πας το μικρόφωνο, φέρε εδώ. Ας σου φέρω το μικρόφωνο στο κεφάλι, θα σου πω εγώ. Τρία αυτοκίνητα ρε περιμένουν. Το έχεις κάνει εδώ μέσα, σε λίγο θα ζητάει να σου πετάμε και γαρίφαλα. Αν να πετάξεις κανένα λούδι, να πετάξεις γαρδένιες. Είναι πιο κλασάτο. Θα μας πετάξω έξω από το μαγαζί, από αύριο θα τρως γαρδένιες. Αγόρι μου, αγοράκι μου.
Αύριο μεθαύριο που θα είμαι πρώτο όνομα και θα με παρακαλάς για τραπεζάκι, ξέρεις τι θα σου πω? Τι θα μου πεις? Πάρ το τραπεζάκι. Όπα! Θα πιάσω πρώτα μικρόφωνο για τις ρε Αλέξανδρε! Θα έλεγε ο Άλεξ. Στην Ελλάδα και χαραμίζομαι. Αν ήμουν έξω θα με είχαν αρπάξει αμέσως. Το ξέρεις, όλα τα έχω. Τι θες? Φωνή, κίνηση, εμφάνιση. Αυτό είναι το πακέτο που ψάχνουν όλοι. Ποιο πακέτο, ρε? Εδώ, μπροστά σου. Εντάξει, είναι καλός, είναι καλός. Η One Direction στο iCarly. iCarly, I go One Direction. Α, έχουν παίξει στο iCarly, το βρίσκω τέλειο. Ο Άλεξ λέει, έχει και ελληνικό, thank God. Είδες αυτό που σου στείλα στο page, το Phoebe. Όχι, Άλεξ, δεν έχω προλάβει να το δω. Θα το βρω το βράδυ σπίτι μου, θα το δω. This is us, λέει ο Louis Tomlinson στην ταινία Like Minds. Να, εδώ στο 040 ο δεξής. Καλά, ότι πρέπει τώρα να παρατηρήσουμε όλο αυτό για να το δούμε με case στο 040 ο δεξής. Να το προχωρήσουμε τότε. Να το φτάσουμε στο 036 και να δούμε μέχρι το 040 ο δεξής, παιδιά. Ο δεξής! Το είδατε? Ωραία. Τι, πραγματικά. Η Τούση Τούση, η Νότα λέει, τέλειο θέμα και τη γαρμπή στις πεθερές στο Μέγκα. Ολόκληρο επεισόδιο της είχαν κάνει, πραγματικά. Η Ιωάννα λέει, Νατάση Θοδωρίδου, κάτι τρέχει με τους δίπλα, ένα σπίτι καίγεται. Ψέματα. Έχει παίξει Νατάση Θοδωρίδου σε αυτό. Πώς έχετε βρει? Η Δάφνη είχε τραγουδήσει, ωραία. Ο Justin Bieber στο CSI είχε γίνει χαμός τότε με εκείνο το επεισόδιο. Έχεις δίκιο. Η Lady Gaga στο Gossip Girl μας λέει, Unbroken Love Attic. Καλά, ότι με έχετε μάθει τόσο πολύ που βάζετε και τα link από κάτω για να τα δείχνουμε κατευθείαν. Αυτό με συναρπάζει σε ένα επίπεδο, δηλαδή πραγματικά που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έλα ρε Lady Gaga. You may never have heard of Cyrus Rose before, but Lady Gaga certainly has. Back when she was still a Tish, they used to play cards together. Who do you think Poker Face is about? That's why she's letting us see her dress rehearsal. Και τότε είχε γίνει χαμός με αυτό, ισχύει. Μου έχει λείψει, παιδιά, η Lady Gaga. Τώρα αναρώνει την εγχείρηση στο γόνατο, αλλά εμένα μου έχει λείψει. Την θέλω, θέλω την τρέλα της. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι τραγουδάκι που ήταν πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Ο τέλειο. Συγγνώμη. Πάμε λίγο παρακάτω. Η Big Time Dreamer λέει, αγαπημένο guest Max Schneider στην σειρά Beauty and the Beast. Να η Wine Direction στο iCarly. Έχω και αυτό το YouTube link εδώ για εσάς, φίλες μου. Ορίστε. Βέβαια. You think I should work him over with a butter sock? You know, I really, really don't. Did she say butter sock? Ωραίο. Is that a sock full of butter? Do you guys want to hear my idea? Yes. Does it involve the butter sock? No. Μάλιστα, αυτό ήταν όλο και όλο. Η Big Time Dreamer επιστρέφει και λέει κάτι άκυρο στη διαφήμιση με τα quotes, τα κάδρα, το τραγούδι είναι το Lover of the Light από Mumford & Sons ή ούτε καν. Δημήτρη! Στη διαφήμιση με τα quotes, τα κάδρα, το τραγούδι είναι το Lover of the Light από Mumford & Sons ή ούτε καν. Θα ψάξουμε και θα απαντήσουμε. Η Λέιλα Λοβάτο και εννοείται ότι θα μας έλεγε για Ντέμι Λοβάτο που είχε παίξει τον Grey's Anatomy. Ούτε που το θυμάμαι αυτό. Καλά, τι μου έχετε θυμίσει σήμερα, μπορείτε να τρελαθώ. Παιδιά, δυναμώνετε λίγο. Πήγε να βγάλει τα μάτια της. Αυτό πήγε να κάνει. Πήγε να βγάλει τα μάτια της. Μόνη της. Παιδιά. Έλα, θέλουμε να την. Να, να, πάει να βγάλει τα μάτια της ξανά. Όχι. Μάλλον πιστεύω ότι κάνει τη σχιζοφρενή. Wild guess. Τώρα, δεν καταλάβατε. Θέλει να πεθάνει. Δεν έχω δει το επεισόδιο και δεν ξέρω γιατί θέλει να πεθάνει, αλλά είναι σίγουρο ότι θέλει να πεθάνει. Η Ελισάβετ λέει: ωραίο θέμα, αλλά τι να σου πω, βρε μέρη μου, δεν μου έρχεται κανένα. Σιδερόφωτο, το μαξιλάρι είναι το καλύτερο ever. I know! Η Μαρία λέει για Justin Bieber στο CSI. Η φίλη Ρίδα λέει: δεν κατάλαβα το σημερινό θέμα, μπορεί να μου το εξηγήσει. Είμαι σίγουρη ότι by now το έχει καταλάβει. Το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει καλύτερη ταινία με τους One Direction στην ταινία This Is Us, λέει η φίλη This Is Us, που έχει και το όνομά της το αντίστοιχο
και έχει και το τρέιλερ. Εντάξει, να μην δούμε τώρα το τρέιλερ γιατί δεν ανοίξει το θέμα μας. Να ακούσουμε Little Mix. Επίσης, μάλλον σήμερα δεν μπορούμε. Ο Νίκ κλέβει λίγο χρόνο της εργασίας του για να δείχω Made. Ο Βαγγέλης λέει: Άννα Βύση στο Μίλαν Βρώμικα στην πυρά, στην πυρά με τις αμπάλατες. Δεν το έχω δει ούτε αυτό, αν είναι δυνατόν, δεν έχω δει τίποτα. Και ο Λουίς Τόμλινσον στην ταινία Like Minds, να εδώ και το δείξαμε λίγο νωρίτερα. Ε, αυτό δεν είναι, αυτό που δείξαμε λίγο νωρίτερα. Ή όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κάτσε να επιστρέψουμε στη λίστα που είχαμε. Ήμασταν στο νούμερο 7 με τους ξένους που έχουν κάνει guest σε σειρές. Και πάμε στο νούμερο 6, ο Mark Wahlberg στο Entourage. Ρε φίλε, ο Mark Wahlberg δεν είναι τραγουδιστής. Α, είναι τραγουδιστής. Τέλος πάντων, ας το δούμε. Ο Marky Mark, ναι, εντάξει, μόνο άμα το δω έτσι. Για πάμε. Get the dog turtle. Quick decisions, that's why you're a star, Vince. Yeah, do what you gotta do, but I don't pick up Whoa, dog shit. Whoa, it's the wrecking crew. Hey, turtle, yo. I hooked you up with my friend, right? Yeah. That shit ain't free, pay him his fucking money. Come on, you know I'm good for it. Yo, let's tee it up, man. Well, you know, I'm working on that thing, but yeah, I can do it. Φοβερό καμίο, φοβερό, τρελάθηκα. Στο νούμερο 5, δεν τρελάθηκα, όχι. Στο νούμερο 5 είναι The Cast of Seinfeld στο Curb Your Enthusiasm. Αυτοί όμως δεν είναι καλλιτέχνες και δεν θα το καταλάβετε στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε το Curb Your Enthusiasm, ούτε τον Seinfeld είχαμε εδώ. Κρίμα είναι αυτό πάρα πολύ, αυτό δεν το έχουμε σαν link. Η Gwyneth Paltrow στο Glee δεν έχουμε την Gwyneth Paltrow. Πού την έχουμε, μισό λεπτό να τη βρω. Gwyneth Paltrow, αυτό είναι. Γιατί το βλέπω. Ναι, με φωνάρα η Gwyneth Paltrow στο Glee. Γιατί δεν ακούμε. Πρώτον λέει κομματάρα και δεύτερον λέει τέλεια και την αγαπώ την Gwyneth Paltrow. Το Σίλο Γκριν Γκουίνετ. Σε βραβεία στα Γκράμι. Και το λέει το ύφος, ξέρεις. Με νεύρα. Μπράβο. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η Γκουίνετ σε αυτό και είχε πάει και πολύ καλά στην εργασία τους και θέλανε να τη συνεχίσουν για μερικά επεισόδια και νομίζω ότι το κάνανε κιόλας. Όχι, κάτσε να κλείσω αυτά τα άχρηστα tabs που μας μπερδεύουν. Στο νούμερο 3 πλησιάζοντας έτσι προς την κορυφή, συναντάμε τον David Bowie που είχε πάει στο Extras. Το είχαμε δείξει αυτό, θυμάστε, όταν είχαμε κάνει το αφιέρωμά μας και εμείς τον David Bowie, το είχαμε δείξει. Αλλά θα δείξουμε λίγο ακόμα. It's the same seat. It's actually the same seat for 60 quid. You paid 60 quid to go in here? You should let me negotiate. So shit, mate. And they can still see me. There should be an actual barrier. Let's go and sit next to David Bowie. He's not getting any hassle. Ας πάμε να κάτσουμε δίπλα στον David Bowie. Δεν κάθεται κανένας δίπλα. Excuse me. What are you doing? Excuse me. Mr. Bowie, can I just say that we are both very big fans. I can't hear you, love. Come over here. Και καλά δεν τους ακούω. Ελάτε εδώ κοντά. Thank you. Hi. Hi. Yeah, we were just saying that I'm an entertainer too. Oh yeah? What do you do? I'm in a sitcom. It's called When the Whistle Blows. Have you seen it? Εγώ είμαι, λες, χωρίς διαφήμιση. Δεν διαφήμιση. Εντάξει, βαρέθηκα. Φανταστείτε πόσο πολύ μπορεί να βαρεθήκατε εσείς. Στη θέση νούμερο 2 συναντάμε τη Victoria Beckham που είχε παίξει στο Ugly Betty και τότε ακόμα ήταν ξανθιά η Victoria Beckham. Για να δούμε. Victoria Beckham, right with the posing and the waving. We all know you're strong enough to raise your arm. Τι ωραίο που ήταν το Ugly Betty. She's my maid of honor. This is supposed to be about me. Pish tosh, it's posh. The Beckhams have conquered America. Accept it. They're our leaders. So, Victoria, how long have you and Wilhelmina known each other? Oh, Willie and I go way back. She's practically my second mom. What? Mom, it's a flower. She thinks of you as a second flower. It's a British expression. What are you getting the happy couple for a wedding present? Oh, something very special. A gift from the heart. A year's supply of Beckham 24/7 annual energy drink. Available at fine stores everywhere. It's Beck. Vera Wang original. I don't do that. Oh, booty bar? Ah, get that, Tennessee. Get out here.
Η Vera Wang, πολύ σπουδαία σχεδιάστρια, κυρίως αγαπητή στο γυναικείο κοινό για τα νηφικά της. Και θα κλείσουμε με την κορυφή που δεν είναι άλλη από την Oprah Winfrey που είχε κάνει ένα καμείο στην σειρά 30 Rock. Υποτίθεται ότι η Tina Fey ήταν στο φινάλε, δεν θυμάμαι ποια σεζόν, η Tina Fey θα έπρεπε να μπει στο αεροπλάνο και φοβόταν πάρα πολύ το αεροπλάνο και είχε πάρει έτσι ένα ηρεμιστικούλι και λίγο παραπάνω από ηρεμιστικούλι και έβλεπε την Oprah Winfrey και συνομιλούσε μαζί της πλάι της και μετά κατάλαβα ότι απλά από τα ηρεμιστικά είχε hallucinations, ήταν ένα κοριτσάκι πολύ μικρό που είχε, απλά ήταν λίγο μαυρούλικο και είχε τα μαλάκια του σαν την Oprah και νόμιζε ότι μιλούσε με την Oprah. Για να δείξουμε λίγο. Και to Oprah. My name is Pam. Oh, Oprah. Να σας πω κάτι. Να πάμε σε break και να επιστρέψουμε με Έλληνες που έχουν κάνει καμία σε εμφανίσεις, σε εκπομπές, σε serial. Με αγχώνεις, υπολογιστή. Δεν σε θέλω πάρα πολύ συχνά στη ζωή μου. But then again, σ' αγαπώ. Η Όπρα επίσης, να σας πω, μιας που το συζητήσαμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τραγουδίστρια, αλλά τη βάλουμε τώρα σε αυτό, έκανε ένα πολύ σημαντικό guest στην σειρά που είχε η Ellen DeGeneres παλιά, την κομική σειρά, την οποία έπαιζε το Μέγκα τις Κυριακές το μεσημέρι, το Ellen, και ήταν, υποτίθεται η Όπρα, η ψυχολόγος, στην οποία για πρώτη φορά στη ζωή της ανοίχτηκε για την ομοφιλοφιλία της η Ellen DeGeneres, που ουσιαστικά ανοίχτηκε σε όλο το αμερικάνικο κοινό και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο που προβαλόταν η σειρά. Και ήταν πολύ σημαντικό και κομβικό σημείο τότε που η Όπρα ήταν εκεί, καταλάβατε. Μόλις γυρίσουμε θα δούμε μαζονάκηδες, δέσποινες βανδίδες και τις γαρμπές και τέτοια. Δέσποινα Βανδύ! Πρωταγωνίστησε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στους δύο ξένους και τότε μάλιστα είχε κάνει φοβερή αίσθηση και συγκεκριμένα στον μπαμπά μου. Θυμάμαι ότι του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει Δέσποινα Βανδύ στους δύο ξένους. Και σε μένα βέβαια. Ήταν πάρα πολύ καλή. Έχουμε εδώ λίγο τις ωραίες εμφανίσεις, τα αυτά της, τα τέτοια της, τα κίνα της. Έλα ρε Χαρούλα. Χαρούλα τη λέγανε στο σύριαλ. Ρε Δεσποινιό, κάνε και ό,τι θέλει. Ο κοιλιακός από τότε. Α, εδώ να ακούσουμε και λίγο πρόζα. Προχώρα λίγο. Να το, πρόζα. Ήταν πάρα πολύ καλή παιδιά, ε. Ώστε εσύ είσαι που θα οργανώσει το γλέντι, ε. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και θέτε και εμένα. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο εκείνο το βράδυ, αν πάλι έχετε εμείς μισάς. Όχι, εντάξει. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι εδώ. Φαίνεται. Όχι, αλλά αν είχες ξανάρθει, θα σε θυμόμουν. Όπα. Όπα. Σε που αν είχες ξανάρθει. Μπηχτή, είπε σημαντική. Οπ. Ναι. Ναι. Πάντως. Ωραίο. Ποιο από όλα. Το μαγαζάκι σας. Καλό είναι. Ναι. Το τραγουδάκι μου πώς φάνηκε. Εξαιρετικό. Και αυτό εξαιρετικό. Λέω καλύτερα το μελαχρινάκι, μυστική μου έρωτα. Το είχα αυτά τα μάτια σου στις γυαλιάς. Α, καλά, εντάξει, την πέφτει χοντρά, παιδιά, να δεις που αυτοί θα φασωθούν. Λοιπόν, έχετε μεγάλο ρεπερτόριο. Και όντως κάπου θα φασωθούν. Α, είναι πολύ αστεία και εδώ που λέει για το γοριλάκι της. Εντάξει, Καρούλα, μη σε αγχωριέσαι, αγάπη μου. Αύριο μαζί με το λάδι και τα αυγά θα σου στείλω και μια φωτογραφία μου να την έχεις να με χαίρεσαι εδώ μέσα. Μην το ξεχάσεις όμως και με πικράνεις και δεν μπορώ να τραγουδήσω το βράδυ. Κορμάρα μου εσύ. Να σου πω, εκείνος ο στρατιώτης σου, τι τύπος είναι? Ποιος, ο Σιδεράτος? Ναι. Μεγάλη αδέρφου. Ψέματα. Να μην ξαναχαρώ το κορμάκι σου, μωρό. Πολύ την κλείνει correct αυτή η εκπομπή, μόνιμα. Στα σκοτάδια, πού να καταλάβεις. Άμα βγει το πρωί και τον χτυπήσει ο ήλιος, τότε θα δεις. Κρίμα. Μην μου πεις ότι σου γυάλισε αυτή η μπουμπού. Καλέ, σιγά τον ασχημάντρα. Κρίμα, λέω για το στράτευμα. Που δεν θα μπορεί να βασιστεί πάνω του. Ναι, αλλά μπορούμε εμείς. Ωραία ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν θυμάστε, είχε παίξει και στο Εμείς και Εμείς. Έκανε τον ξάδερφο κάποια της Παρθένας, δεν ξέρω. Και μετά έριξε και ένα τραγούδι. Έλα να θυμηθούμε λίγο, Μαζωνάκη, τι φορούσε και αυτό το αγόρι το 1992. Κοίτα στυλ. Όλοι κοίτα στυλ. Καλά, πραγματικά. Πείτε μου πόσο είναι ίδιος ο Νίκος Τάγης και μην το πείτε παρέξω.
Μου τον θυμίζει λίγο, εσάς όχι. Έχουμε εδώ ένα συνάδελφό μας, λέω. Και όλοι στο εμείς και εμείς, μπράβο! Εντάξει, είναι πολύ νέος εδώ, δεν είναι υποκριτική, απλά ήθελα έτσι λίγο να τον θυμηθούμε, γιατί τον θυμήθηκα κι εγώ. Έχω θυμηθεί και τον Χρήστο Αντωνιάδη που έπαιζε στους δύο ξένους, αλλά δεν μπορώ να βρω απόσπασμα. Έχω βρει όμως Κοκκίνου στο Κόκκινο Δωμάτιο, απόσπασμα πολύ ωραίο, συμπροταγωνιστή με τον Κώστα Σόμερ και αυτό από μόνο του αβαντάρει το δικό της κομμάτι. Θα δούμε, τι. Παιδί μου, μας βλέπει ο κόσμος. Να μας δει να έχουμε και μάρτυρες. Φωνάξε το security. Κούλαρε. Κούλαρε, εντάξει. Ένα ποτό πίνω, μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω. Δεν με ξανά μπροστά σου. Δεν μου λες, αγοράκι μου. Νόμιζες ότι θα το ξαναχάψω. Ή αυτή τη φορά έχεις σκοπό να με σκοτώσεις πραγματικά. Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Α, δεν καταλαβαίνεις. Μήπως αυτό σε κάνει να το καταλάβεις. Στορκίζομαι, αυτό δεν το έχω γράψει εγώ. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια αργοπορία στον χρόνο τη ομιλία με την εικόνα. Εμείς θέμε αυτό. Και όσο για σένα, το καλό που σου θέλω. Είναι ασύγχρονο. Μη σε ξαναδώσει απόσταση 10 χιλιόμετρων, αλλιώς θα πάρω τα. Πώς τα λένε ρεσιβή και αυτά τα που δεν ζυγώνει τον άλλον. Περιοριστικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα πάρω, τα περιοριστικά. Κινδυνεύει, πίστεψέ με. Πάμε, Βίκυ. Ένα εσπρέσο σκέτο, διπλό. Και εσύ τράβασε καμιά μπάτ να παίξει αγοράκι μου, μας έπρεξες με την κιθάρα όλη μέρα. Βέβαια, Έλλη Κοκκίνου, πες τα και αυτός εκεί μέσα στα πόδια σου. Και αυτό που μου είπατε, Άννα Βύση, το μίλα μου βρώμικα και αυτό το έχω. Συνέχισε, εκεί που είμαστε. Ανοίγω το πλυντήριο γιατί να δω. Αυτά δεν ήταν τα δικά μου βρακιά. Αυτά ήταν του Σρέκ. Ναι, έλαντε. Ξέρω εγώ ότι έπαθε και το DVD που κάει και στα καλά καθούμενα. Άσε με, σου λέω, όλη τη βδομάδα γκαντεμιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να δω τι άλλο θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Θα πέσει από μια σκηνή στα δύο μέτρα, αλλά δόξα σου Θεό, άγιο θα έχει. Γιατί και αυτό δεν θα γίνει. Ωραία το πάει το ποδηλατάκι. Ναι, θα πάμε. Διακοπές όμως. Ωραία, να πάμε. Τι έγινε, μωρό μου, σε πάτησα. Η Άννα Βύση. Μωρό, τι με πάτησες. Η Βύση. Αχ, δεν το πιστεύω. Η Άννα. Βύση. Γεια. Είσαι θεά. Γεια, παιδιά, ευχαριστώ. Για το Θεό. Και τα μεταξύ το ξυλαράκι δεν θα μπορούσε να είναι πιο μικρό. Απλά θα περνούσε. Δεν θα συνέβαινε τίποτα. Και τώρα παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται ότι είναι πια η Άννα Βύση. Ας εμείς φτάνουν που της μιλήσαμε. Κυρία Βύση, είστε καλά, πείτε μας κάτι. Ωραία, εγώ θα πει τι κάνεις, κύρωση. Τι λέει. Έλα να την βοηθήσουμε. Έχει αρχίσει να μιλάει κυπριακά, γιατί έπαθε αμνησία και πήγε τότε παλιά. Άρχισε εσείς. Όχι. Όχι. Α, τι λέει. Ποιοι είσαστε εσείς. Ο Γιώργος και η Μάρο. Α, πολλά ωραία. Και εγώ ποια είμαι. Η Άννα Βύση, παιδιά, την άκουσε. Τα τραυματική αμνησία. Α, και η αδερφή της, η Νίκη. Καλά τρελαίνομαι. Που είχε πάνω στο δέντρο. Που είχε γίνει αυτό εδώ στον πύλο μου βρώμικα. Sorry. Εντάξει, άσχετα. Προχωρήστε, γιατρέ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή η Άννα δεν θυμάται Χριστό. Συγγνώμη, παιδιά, που διακόπτω. Οκ. Όταν λέτε Άννα, εννοείτε εμένα. Εσάς εγώ. Για να συνεννοούμαστε. Απλά να ξέρουμε πού πατάμε. Εντάξει, είναι καλή η Άννα Βύση. Και πριν πάμε εκεί που θα κάνουμε εμείς φινάλε, θέλω να δούμε τι γίνεται στο Twitter και στα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι άλλο μου έχετε στείλει. Είναι πολλά, δεν θα τα προλάβω. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, δεν βγαίνω σήμερα. Η Σοφία λέει: δεν ξέρω αν βάλετε, αλλά στους ξένους ήταν και η Θεά Τέιλορ, ήταν και στο CSI. Ναι, το είπαμε. Ο Ηλίας Μαμαλάκης, σειρά σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Και ο Γιώργος Λιάγκας σε μια σειρά, αλλά sorry που θα σε απογοητεύσω, δεν θυμάμαι τη σειρά. Συγγνώμη, ο Γιώργος Λιάγκας έχει παίξει σειρά, θα τρελαθώ. Την Άννα Βύση στο Μιλό μου βρώμικα μόλις την είδα. Η Αμαλία λέει: ας δείξουμε και τον Ρίκι Μάρτιν στον Γκλί. Δεν θα προλάβω. Η Τζόρτζια λέει: Όπρα Θεά. Ο Μιτσάκος λέει: ωραία, και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στον Γκλί. Ναι, αλλά δεν είναι τραγουδίστρια η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ο Ανδρέας λέει: Μέρι, όπως πάει, ευχαριστώ, Ανδρέας. Μην παντρευτούμε τώρα, γιατί είσαι πολύ πιτσιρίκι. Ζήσε τη ζωή σου και τα ξαναλέμε σε 5-6 χρόνια. Έχει κάνει χαμό η Άννα Βύση στο Μιλό μου βρώμικα, όλοι μου την λέτε. Η Τζόρτζια λέει φωνάρα, τέλειο μαξιλάρι. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Να, το μαξιλάρι ξέρω, για τη φωνάρα δεν ξέρω. Η φίλη Ήρδα λέει: το μόνο που θυμάμαι αυτή τη στιγμή είναι που η Τζέιλο έπαιζε στο Μέγκα την Καμαριέρα. Αυτό παιδί μου ήταν ταινία. Και λέγονταν Καμαριέρα. Η Κάτια λέει: το πρώτο που μου έρχεται είναι η Έλλη Κοκκίνου στο Κόκκινο Δωμάτιο και η Μπρίτνη στον Γκλί. Στην πορεία θα μου έρθουν και άλλα.
Η Τάνια λέει: Μέρι, αν και δεν έχω κάτι κατά νου μου, νομίζω η Βύση στο Μήλο μου βρώμικα. Παιδιά, όλοι θυμάστε την Βύση στο Μήλο μου βρώμικα. Να στείλω ένα φυλάκι στο αγγελάκι μου. Ο Κωνσταντής, το ανεψούδι της μόλις ξύπνησε και μας βλέπουν παρέα και τον ζουλάει. Κοίτα, μωρέ, ένα τηλεθεατή που έχουμε. Θα τρελαθώ, Παναγία μου. Η Ντέμι Λοβάτο στο Prison Break. Το έχει κάνει και εκείνη το καμείο της. Έχει πάει από εδώ και από εκεί. Και βασικά. Είμαι η Φωτεινή και το αγαπημένο μου guest ήταν Justin Bieber στο CSI, είναι και βασικά το guest, πού, παιδιά μου. Αυτό το guest που εμάς μας στιγμάτισε περισσότερο ήταν μια φαϊνή ιδέα του Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη, που του σκάσε δεν ξέρω πώς, αλλά ήταν καταπληκτικό. Ήταν η Καλομήρα στην εκπληκτική σειρά του Νίκου Φόσκολου, Λάμψη. Έχω ανοίξει εδώ πάρα πολλά που έχει για την Λάμψη και Καλομήρα. Να ανοίξω, ας πούμε, αυτό. Θυμάται ένα συγκεκριμένο ο Δημήτρης που είναι η Καλομήρα και τραγουδάει και όλοι τριγύρω την κοιτάνε σαν οπτασία. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά... Τι είναι, παιδί μου, τι η Καλομήρα θυμάστε ότι ήταν ένα από τα παιδιά του Γιάνγκου, έτσι. Ένα ξόγαμο του Γιάνγκου ήταν. Η Έφη Πίκουλα εκεί, όλα είναι τέλεια. Μιλάμε για τη Λάμψη. Έπιασε καμιά βροχή και δεν το καταλάβω. Σαν βροχή, αρετή μου. Δεν έπιασε βροχή. Τι έγινε. Ζούσαμε και οι δύο αν είχαμε χάσει το μικρό. Το μικρό είναι αυτό. Με ζητήσατε. Ναι. Ναι, παιδί μου. Τι γίνεται. Τι συνέβη. Α, τι. Κοιτάξτε. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μα δεν έκανε. Να είσαι ευλογημένη. Ευλογημένος να είναι και ο Θεός που είχε την πρώτη. Πιο γρήγορα, βρε Νικόλα μου. Θα έχει και Φόσκολος γραμμένα για τους πολύ μεγάλους. Έχω να μου τελειώσει η εκπομπή και δεν προλαβαίνω. Συγγνώμη, επειδή είπα νωρίτερα ότι μας ενοχλεί το τραγούδι σου. Όχι, όχι, όχι. Φρυδάκια, φρυδάκια, φρυδάκια η Καλομήρα. Αν συνεχίσεις να έρχεσαι κάθε πρωί στο κιόσκι και να κελαϊδάς όπως κελάιδησες σήμερα. Ωνο, όχι, δεν θέλω να σας ενοχλώ. Όχι, όχι. Δεν μας ενοχλείς καθόλου. Κορίτσι, να έρχεσαι μόνο κάθε μέρα να τραγουδάς και να χορεύεις κάτω από το παράθυρό μου. Μπορεί να τραγουδήσει τώρα, μπορεί να είναι αυτό το στιγμιότυπο. Ότι θα σηκωθώ και θα χορέψω μαζί σου. Αν είναι έτσι, οκ. Βέβαια, βέβαια είναι έτσι και θα σου το αποδείξω. Έλα τώρα. Συγγνώμη, θα σηκωθεί ο ανάπηρος παππούλης να χορέψει άμα του τραγουδήσει Καλομήρα. Υπάρχει κάποιο που μ' αρέσει. Μ' άρεσε πολύ. Για ποιο λέτε? Αυτό που λέει το αλυτάκι. Ξέρω ποιο λέτε. Ότι τώρα θα τραγουδήσει Καλομήρα για να σηκωθεί αυτός ο κύριος. Καλά, εντάξει, πεθαίνω. Πεθαίνω, αυτή τη στιγμή μιλάμε πεθαίνω. For you, αφιερωμένο σε εσάς. For you, αφιερωμένο σε εσάς. Thanks. Πάμε. Έλα, Καλομηράκι, σήκωσέ μας όλους από τα κρεβάτια, σήκωσέ μας όλους από τις καναπέδες. Παιδιά, η Καλομήρα πραγματικά πόσα ψυχολογικά τραύματα πρέπει να έχει από τότε που βγήκε από το Fame Story μέχρι που ξαναγύρισε πίσω στην Αμερική, που τη βάλανε να τα κάνει όλα. Αποκλείεται, παιδιά, να κάνει έτσι αυτός ο κύριος. Με φρικάρει φοβερά. Αυτό το τραγούδι και της το ζήτησε και παραγγελιάρε, παιδιά. Το έχει ακούσει ποτέ άνθρωπος. Σήκω, παππούλη! Θα σηκωθεί άραγε. Μα πραγματικά τη φέρνω στην Ελλάδα, τη κόψε τα μαλλιά καρέ μέσα στο παιχνίδι. Οπ, 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 οπ. Παιδιά, παιδιά, τον παππού προσέγγεται. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Αυτό θα πάω. Αν δεν σηκωθεί ο παππούλης, τα λεφτά μας πίσω. Η Έφη Πίκουλα χορεύει. Παιδιά, δεν θα σηκωθεί ο παππούλης, το βλέπω εγώ εδώ. Τι είπε? Μην το πεις. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη, αν και αυτό είναι τέλειο, θέλω λιγάκι να τη δώσω interaction παρέα με τον με το Γιάνγκο. Εύχομαι να είναι αυτό. Την πήρε πολύ.
Παπάκα, παπάκα. Μόλις τώρα έμαθα ότι γύρισε το ταξίδι σου. Welcome. Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Μου φαίνεται ότι θα φεύγω πιο συχνά για ταξίδια, αν πρόκειται να έχω τέτοια θερμή υποδοχή όταν γυρίζω σπίτι. Όχι, να μην ταξιδεύεις καθόλου. Μου άρεσες πολύ. Εμένα να δεις πόσο μου έλειψες. Όμως, να μην τα ακούσουν οι άλλοι. Αλλά σε αυτό το ταξίδι, εσύ μου έλειψες περισσότερο και από τα άλλα παιδιά και από τη γυναίκα μου. Δεν το πιστεύω. Είναι αλήθεια. Όμως, να μην το μάθουν οι άλλοι. Θα είναι το μικρό μας μυστικό. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς με έλειψε αυτές τις δύο μέρες που πήγα εκεί κάτω στην Αφρική. Κάνοντας κυρίες. Πήγε δύο μέρες στην Αφρική. Άστο μας, κουκλίτσα μου, πήγες κυρίες για δύο μέρες μόνο στην Αφρική. Το κέφι σου. Η χαρά ζωής που αναβλύζει μέσα από την ψυχή σου. Σε ένα φως, Τζένιφερ. Μια καινούρια λάμψη που ήρθε στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου. Παπά, κάνεις και ντρέπομαι. Όχι μόνο. Βέβαια, γιατί με έχετε. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τα δώρα που σου έδωσε ο Θεός. Σε έχω προσέξει από την πρώτη μέρα. Τα δώρα που σου έδωσε ο Θεός. Τίποτα δεν είναι ψεύτικο σε σένα. Όλα είναι αληθινά, αθόρμητα, αφεντικά. Έτσι γεννήθηκες. Έτσι σε έπλασε ο Θεός. Και θα μπορούσε να είσαι διαφορετική. Εσένα σ' αρέσει όπως είμαι. Αν μ' αρέσεις. Αχ. Είμαι πολύ περήφανος που είσαι κόρη μου. Τότε δεν θέλω να αλλάξω. Πολύ χαίρομαι να το ακούω αυτό. Και τώρα θέλω να πάμε μέσα στο γραφείο μου. Μην το κάνεις αυτό, μην είναι, σε παρακαλώ. Μου έχουν πει ότι δεν θέλεις να μπαίνει κανένας στο γραφείο. Όχι, τι, μη χαλάς. Κανείς εκτός από σένα. Εσύ μπορείς να μπαίνεις εκεί μέσα όποτε θέλεις. Όμως αυτό να μην το μάθουν οι άλλοι. Πάλι χάλασε ο συγχρονισμός, ε. Και εκεί μέσα θα σου πω ένα ακόμα μυστικό. Και άλλο μυστικό θα σου πει. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου. Πού πάνε τώρα, άραγε. Παναγία μου. Κοίτα το κάδρο εδώ. Σου μιλούσα γι' αυτό πριν φύγω για την Αφρική. Όμως το ταξίδι μου ήταν εξαιρετικό και δεν πρόλαβα. Θα σου πω λοιπόν τώρα. Τι θες να μου πεις, παπά? Ένα λεπτό. Να ανοίξω πρώτα το χρηματοκιβώτιο. Φρυδάκια. Ένα λεπτό. Τι είπε να ανοίξω πρώτα? Σταμάτα ρε Βίτωνα. Παιδιά, πιστεύω ότι η Καλομήρα γι' αυτό έφυγε. Μα είναι δυνατόν να τη μην είχα βάλει να κάνει. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Τι θα βγάλει? Ξέρεις τι είναι αυτό, Τζένιφερ? Τι είναι αυτός ο Βάγγελος? Μπαμπά. Είναι η διαθήκη μου. What the hell is in there? Tell me. Γιατί? Θα τη δώσω στην υπεύθυνη του νομικού τμήματος να κάνει μερικές αλλαγές και να προσθέσει τους πληρονόμους μου και σένα. Μα το Θεό και την Παναγία είναι τόσο χαμογελαστός, μου λέει για τη διαθήκη του. Είναι απαραίτητο, μικρή μου. Όχι. Απαραίτητη είναι αγάπη. Όχι τα λεφτά. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Ναι. Το ξέρω. Όμως εγώ θέλω να σε βάλω μέσα στους πληρονόμους μου. Είσαι κόρη μου. Ωραία, με μουσικό χαλί τα όμορφα λόγια του Γιάνγκου Διοντοράκου. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Να περάσετε πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να αγαπάτε με τον τρόπο που ο Γιάνγκος αγαπάει τη μικρή Τζένιφερ και η Τζένιφερ τον Γιάνγκο. Να είσαστε δίπλα στους ανθρώπους σας και τη Δευτέρα στις 4 να επιστρέψετε. Φιλάκια πολλά!